Ο μεγάλος κίνδυνος για τα δικά μας ταμεία, αλλά και πιστεύω και τα περισσότερα ταμεία στην Ελλάδα, είναι να αποτραπεί η μαζική φυγή των εργαζομένων. Όταν έχουμε φυσιολογικές ροές στην έξοδο των συναδέλφων και εξ αυτού του θέματος και φυσιολογικές ροές στα έσοδά μας και στα έξοδά μας, είναι δυνατές οι προβλέψεις μας και οι καταβολές των παροχών σε συγκεκριμένους χώρους. Έφυγαν πολλοί συνάδελφοι από το σώμα, θεωρώντας ότι εάν κατοχυρώσουν κάποια επίπεδα επικουρικών συντάξεων, κυρίες συντάξεις, ότι αυτά θα είναι κεκτημένα στο γυναικές. Αυτό δεν ισχύει. Είναι πραγματικά ένα δύσκολο θέμα. Βλέπουμε σήμερα να έχουμε μειώσεις στην κύρια σύνταξη αλλά και σε επικουρικές ενδεχομένως συντάξεις, που σημαίνει ότι κάποιοι που έφυγαν προώρα ίσως να διαπιστώσουν σήμερα ή και αύριο ότι αυτό δεν ήταν η σωστή επιλογή του. Μήπως έφταιγαν και τα συνδικαλιστικά όργανα των αστυνομικών που δεν ενημέρωναν τους συναδέλφους τους για αυτή την κατάσταση, ή μήπως θα γνωρίζατε και εσείς ήδη? Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η ευθύνη, μάλλον θα μιλήσω για μια συνευθύνη, καθότι στην πατρίδα μας διαπιστώνεται ένα έλλειμμα ασφαλιστικής νοοτροπίας και κουλτούρας γενικότερα, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί στους συνδικαλιστές αλλά και στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους της διοίκησης. Είναι γενικότερο το θέμα. Σε μία περίοδο κοινωνικοασφαλιστικής λέλαπας, να μου επιτρέψεις να τη χαρακτηρίσω, το μεγαλύτερο όπλο των αστυνομικών είναι η σωστή ενημέρωσή τους. Εκεί πράγματι συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορίνθου. Εμείς από την πλευρά μας φέραμε εδώ συγκεκριμένους που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, τόσο τον στρατηγό που είναι υπεύθυνο για τα ασφαλιστικά ταμεία, όσο και τον νομικό σύμβολο της Ομοσπονδίας που είναι υπεύθυνο για τα εργασιακά συνταξιοδοτικά. Υπήρξε αυτή η ενημέρωση. Πλην όμως, εγώ από την πλευρά μου να επισημάνω τις αγωνίες που έχω και στα θέσματά μας, τα θεσμικά και τα εργασιακά. Πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα πλευράς των συναδέλφων, εγρήγορση. Πρέπει τη δουλειά τους να την κάνουν σωστά, να αντιμετωπίζουν τον πολίτη με αγάπη, κατανόηση και σεβασμό, ούτως ώστε και η κοινωνία ίδια να κάνει αποδεκτά τα αιτήματά μας στα δίκαια, να στρέξει προς την επίλυση και να βοηθήσει και από την πλευρά τους να επιληθούν. Εμείς από την πλευρά μας τα προβάλλουμε, τα δημοσιοποιούμε, έχουμε επαφές με τους πολιτικούς χώρους, με τα πολιτικά κόμματα, για να προωθήσουμε τα γενικού ενδιαφέρον ζητήματα. Παράλληλα, δε με τη συνδρομή τη δικιά μας και το Σωματείο να αναδεικνύει τα τοπικά ζητήματα που ασχολούν τους συναδέλφους που εργάζονται εδώ στην Κορινθία, αλλά και τις αστυνομικές υπηρεσίες. Και βροντοφωνάζουμε όλοι μαζί στο αγαθό της ασφάλειας του πολίτη, δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές. Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα. Και μιας και προέκυψαν τελευταία κάποια κρούσματα βίας και αυθαιρεσίας, τονίζουμε πάλι για μια ακόμα φορά ότι είμαστε αντίθετοι και κάθετα αντίθετοι προς τη βία από όπου και αν προέρχεται και την καταδικάζουμε. Όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και με πράξεις, τις οποίες έχουμε εκδηλώσει και με διαμαρτυρίες σχετικές και στην Αθήνα αλλά και με ημερίδες που είχαν ως πρώτο θέμα αυτό της βίας, της καταδίκης της βίας με επιστήμονες. Έχουν πραγματοποιήσει ημερίδες και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα και ιδίως και για την αθλητική βία αλλά και οποιαδήποτε μορφής βίας, οι οποίες είναι καταδικαστές από το συλλογικό μας όργανο. Κύριε, παρά τα καλά λόγια που ακούσαμε για το στρατηγό, για τη θέση του, υπάρχει ένα μεγάλο σημείο. Δεν μας τα είπαν οι προκάτοχοι του, αλλά και ο ίδιος ο στρατηγός, 10 χρόνια πριν ο στρατηγός και 20 χρόνια οι προηγούμενοι που είχαν τεθεί. Και εμείς, και εγώ προσωπικά ντρέπομαι, γιατί συνδικαλιζόμενος, αυτό το αγνοούσα. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν μην ελέγχουμε τώρα για άλλα πράγματα που θα τύπουν δικαίου χαμηλού. Εμείς, όταν πράγματα, κάναμε και ο φίλος ο Μαγουλάς ο Θαντάρης, μας έχει καταγγείλει όταν μας κάνει και μήνυση ότι σε κουφαντούμε τα ταμεία, θυμάσαι. Κοιτάξτε, αυτή μια κατάσταση. Σε κουφαντούμε τα ταμεία, δεν μήνυσε μας κάτι. Η αλήθεια λοιπόν είναι τραγική. Έχει δίκιο ο στρατηγός. Υπάρχουν ευθύνες όμως από όλους μας που δεν θέλαμε να δούμε ποια είναι η αλήθεια. Θα έπρεπε να κοπούν από τότε πολλά πράγματα ή να ανέβει η συμμετοχή μας. Κάτι έπρεπε να γίνει τέλος πάντων. Σήμερα είναι μια υπαρκτή εικόνα, είναι γεγονός. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα μπορώ να μιλήσω στα μάτια του στρατηγού, ο στρατηγός τα ξέρει καλύτερα. Δεν το συζητάω εγώ. Απλώς την ευθύνη που φέρουν τα ταμεία όσον αφορά απέναντί μου μπορώ να κριτικάρω και μόνο. Και μπορώ να κριτικάρω και την άποψή σου, Χρήστο, ότι δεν ευθύνεται ο αστυνομικός που αυθαιρετεί για το συγκεκριμένο σημείο. Ευθύνεται η κατάσταση την οποία τον έχουν φέρει. Δεν βλέπουμε όλη την εικόνα, βλέπουμε μόνο το εικονίδιο. Είναι άτυχο και άδικο.